Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν
όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες, συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα, ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χορμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλαν να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ. Του Ιορδάνου ερήμια στον Ικήτωραν είσαι αυτόν τον αυστηρόν και εις τους εγγύστα επίκειαν δεικνύμενον ως οσίων ασκητών ο περιπήκων θύρες αγρή εγκαλώπισμα τιμήσομεν γυθόμενη και μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι, μαζί με τρεις καμήλες,
τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη λαύρα, αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσους ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής». Οικίστην Ιορδάνου ερήμου εν Θεόν, ου λέον εξυπηρέτη τες κρύες ως ασκητών Μαργαρίτην εφημίσομεν Γεράσιμον. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ. Αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό, όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοιμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε ο Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο
και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο του. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός, κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς, συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί, εκεί που παραμιλούσε, ξύπνησε και μου είπε «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά. Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένας στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και το ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα.
Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του. Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε τον μεγάλο Άγιο του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.